Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στο δελτίο ειδήσεων του Σούπερ τον κύριο Κώστα Συριάνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς για την ανταπόκριση. Να ενημερώσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας ποιος είστε, με τι δραστηριοποιείστε και πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε λίγο με τα κοινά. Κατ' επάγγελμα είμαι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος. Είναι δεύτερη επαγγελματική μου ιδιότητα. Έχω σπουδάσει πρώτα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετέπειτα το άσκησα αυτό μερικά χρόνια στην Ένωση Συνδρεσμών του ΚΙΑΤΟΥ. Μετέπειτα ξανασπούδασα στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και έκτοτε διατηρώ επιστημονικό κέντρο κλινικής διαιτολογίας και διατροφής στο ΚΙΑΤΟΥ. Αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά και συγκεκριμένα με την παράταξη του κυρίου Λέγκα και τους συνδημότες. Ναι. Γνωριστήκαμε με τον Μάρκο πριν μερικούς μήνες. Πάντα είχα μια ανησυχία σχετικά με τα δρόμενα στην περιοχή μας. Πάντα ήθελα να προσφέρω. Αφού έτρεξε το γραφείο μου η νέα μου αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα μερικά χρόνια στο ΚΙΑΤΟ, άρχισα να αυξάνω λίγο ανησυχίες μου και προβληματισμοί μου σχετικά με το ΚΙΑΤΟ. Γνωρίστηκα με τον Μάρκο πριν μερικούς μήνες. Με κέρδισε το όραμά του, οι ανησυχίες του και έτσι αποφάσισα να πορευτώ μαζί του. Πώς εξελίσσεται μέχρι και σήμερα η προεκλογική σας εκστρατεία? Αυτό που παρατηρούμε και που καταγράφεται είναι ότι έχουμε καταφέρει μάλλον μέσα σε μερικούς μήνες να αλλάξουμε τα δεδομένα. Δηλαδή μέχρι πρότινος και σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στο νομό μας συζητούσαμε κάθε φορά για το τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο. Έχουμε την αίσθηση πως τώρα, για πρώτη φορά, όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από τις εκλογές και πώς αυτές εξελίσσονται στο ΚΙΑΤΟ. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι εισάγουμε ένα νέο επίπεδο πολιτισμού με καινοτόμες ιδέες, ταυτόχρονα όμως με την ανάλογη ευαισθησία που θα πρέπει να επιδεικνύουμε απέναντι στον συμπολίτη μας. Γνωρίζουμε ήδη ότι βρισκόμαστε από τώρα στη δεύτερη Κυριακή. Παρ' όλα αυτά δίνουμε μια καθαρή εκλογική μάχη, χωρίς χτυπήματα κάτω από τη μέση. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο πολιτισμού και να δώσουμε μια ελπίδα αλλαγής για το Δήμο μας, για ένα νέο Δήμο, ο οποίος θα είναι βιώσιμος. Μάλιστα, την Κυριακή ο νυν Δήμαρχος, κύριο Σταματόπουλος Σπύρος, έκανε τον απολογισμό της θητείας του. Εσείς πώς το είδατε αυτό, πώς το σχολιάζετε και αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία που σας έκαναν εντύπωση? Κοιτάξτε, ήταν ένας διαφορετικός απολογισμός από άλλους, ο συγκεκριμένος. Καθώς δεν ήταν τελικά απολογισμός μόνο της τρέχουσας θητείας του απερχόμενου Δημάρχου. Και το λέω αυτό γιατί πλάτιασε, διήρκησε πάρα πολλές ώρες και το πιο πολύ χρόνο αυτό που έκανε ήταν να αναφερθεί στα έργα που έχει κάνει στην προηγούμενη θητεία του. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό έχει μια σκοπιμότητα, το να κουράσει δηλαδή τον κόσμο, να ακούσει ο κόσμος αυτά που έχει να πει και μετά να σηκωθεί να φύγει. Γεγονός όμως, το οποίο αυτό το γνωρίζω στον κόσμο, είναι ότι δεν έφυγε. Έκατσε μέχρι τέλους και δόθηκε χρόνος, όχι βέβαια απαιτούμενος, όταν μπροστά σε τρεις ώρες μονόλογο του απερχόμενου δημάρχου, οι υποψήφοι δήμαρχοι υπόλοιποι είχαν 1-2 λεπτά, χωρίς να έχει αυτό έτσι μια δημοκρατική φύση. Αναφέρθηκε λοιπόν σε τα έργα που είχε κάνει στην πρώτη του θητεία, πλάτιασε, και ουσιαστικά αυτό που ακούγαμε συνέχεια είναι ότι αυτά που θα δρομολογήσει. Θεωρώ που ουσιαστικά όταν κάνεις έναν απολογισμό πεπραγμένων, δεν αναφέρεσαι αυτά που θα κάνεις, αλλά σε αυτά που έχεις κάνει. Ακούσαμε για το οδικό δίκτυο. Παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι πρέπει να είναι παγκόσμια πρώτη η τοποθέτηση αυτή του απερχόμενου δημάρχου, καθώς ακούσαμε να μιλάει για τον δρόμο, το οδικό δίκτυο που θα δρομολογηθεί, και να το μετράει σε τετραγωνικά μέτρα και όχι σε χιλιόμετρα. Ένα ακόμα επικοινωνιακό τρίκ. Ακούσαμε για εφαρμογή, αυτά που έχουμε αναφέρει δημείς. Ακούσαμε για μια εφαρμογή συγκεκριμένα, την OVOVIL, με την οποία μπορεί να μπει ο εκάστοτε δημότης και να αποτιμήσει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται. Μπήκαμε σήμερα στη συγκεκριμένη εφαρμογή για να περάσουμε μέσα προβλήματα που συναντάμε στον δρόμο. Παρατηρήσαμε ότι
στο πέμπτο αίτημα που κάναμε, η εφαρμογή κλείδωσε. Παραδείγματος χάρη. Δεν μας επέτρεπε δηλαδή να προχωρήσουμε σε νέο αίτημα. Ή η εφαρμογή δεν είναι τόσο δημοκρατική, ή το λογισμικό αυτό έχει κάποιο πρόβλημα. Ακούσαμε για τα δέσποτα, που δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια αντιμετώπιση, κάποια λύση του προβλήματος. Το μόνο που καταφέρνουν, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, να κάνουν είναι να τα μαζεύουν, να τα περισυλλέγουν και μετά πολύ απλά να τα αφήνουν στο φυσικό περιβάλλον. Ουσιαστικά δηλαδή για ένα φαύλος κύκλος. Αυτό δεν θεωρείται αντιμετώπιση. Ακούσαμε ότι οι δημότες είναι ρατσιστές όσον αφορά το θέμα το Ρωμά. Όταν βγαίνουμε ως δημότες στο διαδίκτυο και επικοινωνούμε το πρόβλημα με τους Ρωμά, που είναι ένα μείζον ζήτημα στο Δήμο μας, και οι οποίοι αφοδεύουν στην πλατεία. Είχα ακούσει σε προηγούμενη ομιλία που έγινε του Δημάρχου απέναντι στα σχολεία σχετικά με τα ποδήλατα. Το αναφέρω αυτό, θα σας πω το λόγο που το αναφέρω. Ότι τα ποδήλατα ουσιαστικά που είχαμε, τα δημοτικά ποδήλατα, καταργήθηκαν. Και αυτό για τη συντήρησή τους ήταν υπερβολική. Αν κάποιος λοιπόν να το συνδέσουμε τα προηγούμενα, ένας εξωτερικός παρατηρητής που δεν μένει στο Κιάτο, δεν έχει εικόνα του Κιάτου, παρακολούθησε διαδικτυακά την συνεδρίαση στο Δημαρχείο, θα νόμιζε ότι δεν βρισκόμαστε στο Κιάτο, θα νόμιζε ότι βρισκόμαστε στην Κοπεγχάγη, σε μια ευρωπαϊκή προηγμένη πόλη, χωρίς αισθητικά όμως να είμαστε εκεί, αν θέλουμε να το συνδέσουμε με τα ποδήλατα. Τέλος, ο πολιτισμός. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο Δήμαρχος, ο απερχόμενος, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει του πόσα παιδιά, και αν αυτό είναι δυνατόν, πόσα παιδιά πηγαίνουν και παρακολουθούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Μυκόνης. Αν είναι αυτό δυνατόν, ο Δήμαρχος να μην γνωρίζει για μία Μυκόνη, της οποίας ο προϋπολογισμός, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι 850.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, είδα πρόσφατα σε αφίσα, καλά όλοι οι υπόλοιποι, είδα πρόσφατα σε αφίσα ότι τα άτομα, τα αμαία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καλούνται να πληρώσουν 5 ευρώ για να παρακολουθήσουν την εκάστοτε παράσταση. Αν αυτό θεωρούν πολιτισμό, με 850.000 ευρώ προϋπολογισμό, και πέρα από τον προϋπολογισμό, αν αυτό θεωρείται πολιτισμός, τότε έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι εστί πολιτισμός. Ουσιαστικά δεν είναι πολιτιστικός φορέας αυτός, είναι θα μπορούσα να πούμε, ένα Airbnb. Όταν έχουμε ένα προϋπολογισμό 850.000 ευρώ, γιατί? Για να έχετε εκ των υστέρων ο πολίτης να πληρώνει. Και ειδικά τα αμαία. Αυτό δεν σηκώνει κουβέντα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα το σχόλιο σας για ένα φλέγον ζήτημα για τον Δήμο Σικιονίων που δεν είναι άλλον πέραν της υδροδότησης. Σε αυτό το θέμα έχουν ακουστεί πολλές απόψεις. Εν τω μεταξύ, μέσα στις απόψεις αυτές και του κυρίου Μάρκου Λέγκα. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Κοιτάξτε. Για κάποια συγκεκριμένα αναφέρθηκε νομίζω και σε κάποια θολά σημεία, κάπως έτσι το χαρακτήρισε. Ναι. Για εμάς και για όλους θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα θολό σημείο όσον αφορά το νερό. Μιλάει η απερχόμενη δημοτική αρχή και δεν την πανίζει για πόσιμο νερό πλέον στο Κιάτο. Αν το πάρουμε αυτό εξ ορισμού, σημαίνει το εξής. Και πείτε μου αν συμφωνείτε, ότι άρα μέχρι πρότινος δεν είχαμε πόσιμο νερό στο Κιάτο, αφού τώρα έχουμε, έτσι δεν είναι? Σωστά. Αν λοιπόν είναι έτσι, αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς οι πολίτες ήμασταν εκτεθειμένοι, οι δημότες του Δήμου μας, ήμασταν εκτεθειμένοι να πίνουμε νερό από τη βρύση χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, γιατί το νερό ήταν και είναι πάντα πόσιμο. Όπως ανέφερε λοιπόν σε προηγούμενη συνέντευξή του ο κύριος Λέγκας, ο αρχηγός του συνδυασμού μας, παρουσίασε την επίσημη απόφαση της περιφέρειας όσον αφορά τη χρήση του νερού που μπορεί να κάνουμε σαν Δήμος Σικιονίων, και η οποία περιγράφει πάρα πολύ χαρακτηριστικά, και γι' αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν οι δημότες μας, ότι μπορούμε να κάνουμε χρήση του πόσιμου νερού και συγκεκριμένα όμως μόνο από τη γεώτρηση Κεφαλαρίου και από τις πηγές της Ρίζας, που στις πηγές της Ρίζας ακόμα δεν έχουμε συνδεθεί σαν Δήμος, μπορούμε να κάνουμε νερό, και αυτό είναι ξεκάθαρα γραμμένο, από 1η Νοεμβρίου έως 15 Μαρτίου. Μετά από και πέρα
δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε χρήση. Έχουν γίνει δύο είδη προσφυγές από τον επερχόμενο δήμαρχο στο Συμβούλιο Επικρατείας, οι οποίες και οι δύο προσφυγές ήταν καταδικαστές. Τις χάσαμε. Έτσι ουσιαστικά λοιπόν, έτσι όπως έχει μεθοδευτεί από τον επερχόμενο δήμαρχο το θέμα του νερού, έχει καταστεί πάρα πολύ δύσκολο το όλο ζήτημα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νερό αυτό από 1η Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαρτίου και από εκεί και μετά είμαστε στο τέλος του Θεού. Καλούμαστε λοιπόν σαν επόμενη δημοτική αρχή να το επιλύσουμε. Έχουμε τις ιδέες, έχουμε κάποιες σκέψεις και κάποιο σχεδιασμό και θα πρέπει να το κάνουμε πράξη. Γιατί αν μη τι άλλο είναι το πλέον μείζον ζήτημα το θέμα του νερού για το Δήμο μας. Στο σημείο αυτό εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας στο δελτίο μας, τις θέσεις και απόψεις που καταθέσατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.